σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Νομίζω αυτό το λέγεις εσύ, αλλά το κάνετε μόνο. Δεν πειράζει. Ευχαριστήκαμε στο τι κάνετε. Yes. Αν μετανιώσατε για το πολύ φαγητό που έχετε φάει τώρα το Πάσχα και δεν ξέρετε τι να κάνετε, σας έχω χειρότερα. Ας πέσει το νούμερο 6. Ηρεμήστε, αν έχετε φάει πάρα πολύ αρνάκι, ξεχάστε το, κάντε πως δεν συνέβη ποτέ. Άμα. Γιατί ο Nicolas Cage έχει πάρα πολλά πράγματα να μετανιώνει για τη ζωή, που έκανε στη ζωή του. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτή η σκηνή που βλέπετε εδώ από μια ταινία, συγκεκριμένα το Vampire Kisses, που συμμετείχε. Είναι η στιγμή που αναγκάστηκε για το ρόλο να φάει μία κατσαρίδα ζωντανή, όπως βλέπετε, περπατούσε. Αφού κοιτάχτηκαν στα μάτια. Λίγο πριν. Αφού κοιτάχτηκαν στα μάτια και δεν το περίμενε και η κατσαρίδα τι θα τη συμβεί. Παιδιά, ελπίζω να πήρε έξτρα λεφτά για αυτή τη σκηνή. Εγώ θα ζητάγα έξτρα. Το κασέ πρέπει να είναι πολύ ψηλό. Εγώ κάτι άλλο θα ρώταγα, συγγνώμη δηλαδή. Πόσες φορές αναγκάστηκε να γυρίσει τη σκηνή, γιατί είναι πόσες κατσαρίδες έφαγε. Η αλήθεια είναι ότι η σκηνή αυτή που βλέπετε δεν βγήκε από την πρώτη. Αναγκάστηκε να το κάνει άλλη μία, άντε και δύο φορές, δηλαδή συνολικά δύο-τρεις, γιατί του είπε ο σκηνοθέτης δεν το έχουμε, δεν την έφαγες καλά. Οπότε αναγκάστηκε να το κάνει και δεύτερη φορά. Είναι κάτι που μετανιώνει και λέει ότι δεν θα το ξανά έκανε ποτέ στη ζωή του για όσα χρήματα του έχουν. Καλά, μετά υπευλήθη σε εξετάσεις, γιατί αυτή είναι και βρώμικο το με κατσαρίδα. Δηλαδή πάει από υπονόμους. Θα σου θυμίσω απλώς ότι το μέλλον λέει ότι τα έντομα θα μπουν στο πιάτο μας. Δεν ξέρω και η κατσαρίδα. Νομίζω ότι οι γανιτές. Στο πεντινοίδι τη φρόνη. Ναι. Πανέ. Υπάρχουν, ναι, έτσι, κυκλοφορούν. Ομοί έτσι και να κουνάει και τα ποδαράκια της, δεν ξέρω. Καλή όρεξη αν ζεσταίνετε το χθεσινό φαγητό. Ναι. Θα παραμείνουμε έτσι στον κόσμο των εντόμων, δεν ξέρω αν θα φιλούσατε όντως μια κατσαρίδα. Θα τους τη χαλάσουμε την όρεξη, δεν υπάρχει. Διάσεις, από εμάς θα ξεκινήσετε τη δίαιτα, το καταλάβατε. Λοιπόν, έλα, πάμε. Το back kiss έρχεται. Πάμε, νούμερο 5. Και για όσους ρωτάτε τι είναι το bug kiss, Γιάννη, είναι, Γιάννη, ακούω που ρωτάτε, είναι αυτή η επαναστατική εφεύρεση που σου επιτρέπει να φιλήσεις την ουσία οποιοδήποτε έντομο θέλεις χωρίς να το βλάψεις. Γιατί να θέλω να φιλήσω ένα έντομο? Γιατί έτσι σου λέει ότι μπορείς να μελετήσεις καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο έτσι συμπεριφέρονται τα έντομα. Και είναι ένας τρόπος οι επιστήμονες να μελετήσουν κάπως τη συμπεριφορά τους. Οπότε σου λέει, αυτό είναι ένα μικρό δοχείο γεμάτο με ένα τζέλ ειδικό, το οποίο προσελκύει τα έντομα. Έρχονται λοιπόν αυτά στο δοχείο μέσα και εσύ τα φυλάς με αυτή τη συσκευή. Παιδιά, πωλείται έτσι, όπως το δείχνει και στη συσκευασία. Ναι, δηλαδή, πωλείται. Ακριβώς έτσι. Πωλείται. Δεν ξέρω τώρα αν θες να το αγοράσεις, αν θες να φυλήσεις κάποιο έντομο. Εγώ δεν θέλω. Να το, μπάκκις. Αυτό είναι. Και τα έντομα δεν καταλαβαίνουν κάτι. Φαντάζομαι καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ένα χάδι. Στοργή. Στοργή και αγάπη. Ένας άντρας από τη Φλόριντα, λέει, το έκανε αυτό, το δημιούργησε αυτή τη συσκευή. Και από το υπερθέαμα μπάκκις ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 4 και στο ροζ υπερθέαμα της Ταϊλάνδης. Στη λίμνη Νόγκ Χανγκ Καμπαουάμπι, θα πάμε συγκεκριμένα, είναι αυτή η λίμνη 8.000 στρεμμάτων που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκινάει από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο και βλέπουμε παντού ανθισμένους ροζ λωτούς. Είναι αυτό το ροζ, έτσι, το baby pink που βλέπετε και είναι σαν να βλέπουν φλαμίγκο οι άνθρωποι από κοντά, αλλά όταν πλησιάσουν συνειδητοποιούν ότι είναι η βλάστηση της λίμνης. Σαν λιβάδι είναι. Είναι σαν λιβάδι. Είναι τουριστική ατραξιόν, δηλαδή πάνε εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να θαυμάσουν αυτό το υπέροχο φαινόμενο που κρατάει έτσι μερικούς μήνες έτσι μέσα στην άνοιξη. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι και μέσα στα βασικά πράγματα που τρώνε οι άνθρωποι εκεί. Η λωτή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Νόμιζα τα φλαμίγκος, λέω και εγώ, τρόμαξα. Όχι, καλέ. Όχι. Εντάξει, τέλειο. Ας τα ήσυχα το φλαμίγκο. Τέλειο, όχι, τα αφήνουμε ήσυχα. Και στο νούμερο 3 θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Α. Το πρώτο ποδήλατο με τετράγωνες παρακαλώ ρόδες είναι γεγονός, παιδιά. Καλώστο. Να είναι καλά ο μηχανικός, ο Σέρτζι Γκορντιέιεβ, όπως τον λένε τέλος πάντων, ο οποίος ξεπερνά τα όρια της συμβατικής σχεδίασης. Υπέροχο. Και σου λέει, όχι μόνο πάει προς τα εμπρός, στρίβει κιόλας. Απλά το μυστικό του είναι βέβαια ότι αντί να βασίζεται στην περιστροφή του τροχού, γιατί όλοι θα φανταζόντουσαν ότι θα περιστρέφεται όλος ο τροχός, στην ουσία κατασκεύασε ένα ειδικό κανάλι που περιστρέφεται γύρω από το σχεδιασμό του τετράγωνου. Εγώ αυτό περίμενα πώς και πώς, να δω πώς θα
θα γυρίσει αυτό η τετράγωνη ρόδα. Αλλά τελικά είναι ναι, σε μια λογική σαν ερπίστρια αυτό. Ακριβώς, έτσι, σαν κυλιόμενο. Την ίδια λογική είναι λοιπόν. Mm. Και λέει ότι είναι το μέλλον των ποδηλάτων. Δεν ξέρουμε τώρα βέβαια σε πόσο έτσι μακρινό διάστημα θα συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι συμφέρει και πάρα πολύ. Προτιμώ το στον κυλιό. Είναι πανέξυπνο, απλά δεν ξέρω τώρα έτσι όπως το βλέπω να κινείται, αν πιάνει τις ταχύτητες του κανονικού ποδηλάτου που έχουμε συνηθίσει. Είναι για βολτάδα, για περατζάδα, ρε παιδί μου, έτσι να βολτάρεις χαλαρά. Μπράβο. Υπέροχη ιδέα. Ας το κατοχυρώσει ο άνθρωπος αυτός πριν τον προλάβουν άλλοι. Και τώρα πάμε στο νούμερο 2 και θα δείτε κάτι φανταστικά φανταστικό. Είναι ένα πάρτι που αν πηγαίναμε όλοι, από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες, θα είχαμε περάσει φανταστικά. Βλέπουμε ανθρώπους, ρε παιδί μου, έτσι να περνάνε ωραία, να πίνουν, να διασκεδάζουν, πολλά χαμόγελα, πολλά δόντια επίσης και πάρα πολλά δάχτυλα που δεν θα έπρεπε ή δεν θα συναντούσεις ποτέ σε έναν άνθρωπο. Γιατί όλο αυτό είναι IA, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αληθινή δηλαδή αυτή. Είναι ένα ψεύτικο. AI. AI. Είναι ένα ψεύτικο πάρτι. Βασικά είναι ένα φτιαχτό, είναι ένα δημιούργημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα social media. Δεν πήγανε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βρέθηκαν ποτέ σε αυτό το πάρτι. Δεν υπήρχε το πάρτι. Δεν υπήρξε πάρτι, δεν υπήρξαν άνθρωποι, δεν υπήρξε τίποτα από όλο αυτό το φανταστικό, υπέροχο πράγμα που βλέπουμε. Και η απόδειξη έρχεται μέσα από τις φωτογραφίες. Αν παρατηρήσετε, υπάρχουν δάχτυλα εκεί που δεν πρέπει. Όχι, εκεί στα ποτηράκια δεν μετράς, ας πούμε, 5 και 5. Εδώ, κοιτάξτε το κορίτσι, ναι, κοίτα πόσα. Εδώ, ας πούμε, πόσα δάχτυλα έχει. Ή εδώ που κρατάει τη μηχανή το κορίτσι είναι πάρα πολλά. Έγινε γκλίτς. Εδώ. Επίσης, δόντια που δεν πρέπει να υπάρχουν. Εντάξει, εκεί τα μάτια φαίνονται λίγο ψεύτικα. Κοίτα, πόσα δόντια έχει το κορίτσι εδώ. Έχουν βγει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, και πόσα και στις φωτογραφίες και σε βίντεο και τώρα είναι ένα δείγμα από όλα αυτά τα οποία προκύπτουν και στα οποία έχουμε πει ότι και τουλάχιστον και στο επόμενο διάστημα πρέπει να μπει και ένα φρένο και ένας έλεγχος. Αλλά αυτό εδώ πέρα τώρα, εάν το δεις έτσι χαριτωμένα από την άλλη, μήπως δημιουργούμε πάλι και μια εικονική πραγματικότητα. Όχι δηλαδή μόνο αυτό. Δηλαδή, δημιουργείς και πλασματικές εικόνες, οι οποίες μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία κάποιος να συγκρίνεται και να λέει τι ωραίο αυτό που βλέπω, να μπορούσα να το κάνω, ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το κάνουν και ήδη με είδωλα έτσι, ανθρώπινα, αλλά όπως και να έχει, εδώ σου λέει έχουν κάνει μέχρι και τραγούδια και έχουν ανεβεί στο Spotify. Δηλαδή, μιλάμε για επανάσταση έτσι, ολική. Λοιπόν, και στο νούμερο 1, βγάλετε εσείς άκρη. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, ακούστε να δείτε τι έχει να γίνει, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο μπερδευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες δίδυμες που βλέπετε, η Britney και η Brixton, όπως τις λένε, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματα, παντρεύτηκαν τους συγκεκριμένους δίδυμους, τον Jonathan και τον Josh, με τους οποίους κάνουν από ένα παιδί. Τα οποία παιδιά τους τώρα είναι και ξαδέρφια, αλλά και αδέλφια κατά μία έννοια. Είναι στην ουσία τεταρτογενή δίδυμα. Πρέπει να σας πω ότι έχουν παντρευτεί το 2018 στο φεστιβάλ στην ημέρα των διδύμων και μένουν όλοι μαζί, όπως βλέπετε, σε μια βίλα. Έχουν ακριβώς, με κατά μία έννοια, παράλληλες ζωές. Μπέρδεμα γιατί τον συγχρονίζονται στα πάντα. Και τα μωρά μοιάζουν απίστευτα. Ακριβώς, μα γι' αυτό και είναι ξαδέρφια και κατά μία έννοια αδέλφια. Γιατί μοιάζουν τρομακτικά μεταξύ τους. Και μένουν όλοι σε ένα σπίτι, ξεχωρίζουν ένας τον άλλο. έτσι πιστεύω. Ναι. Φαντάζομαι μεταξύ τους τα ξεχωρίζουν. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε. Δηλαδή η μάνα, το παιδί, ο σύζυγος, τη σύζυγο. Ναι. Ή την κουνιάδα. Μένουν όλοι μαζί, αλλά έχουν και τον ξεχωριστό τους χρόνο τα ζευγάρια μεταξύ τους. Αλλά ζουν σε μια βίλα. Πάντως για τα παιδάκια μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο μέχρι να ξεχωρίσουν, ίσως πια είναι η μαμά. Η μαμά. Γιατί είναι τελείως ίδιες. Είναι λίγο μπερδευτικό, παιδιά. Και φοράνε και τα ίδια ρούχα ακόμα χειρότερα. Αυτό θέλω να σου πω. Ακόμα και στα ρούχα ντύνονται ίδια. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο παράλογο όλο αυτό. Ναι, μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι. Αυτά είχαμε για σήμερα. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Γεια σας.